μήνυμα προς όλους τους Έλληνες και προς όλους τους ανθρώπους, προς τους πολεμιστές μου, προς την Αλάνια φίλη μου, στους Έλληνές μου. Αρκετοί από εσάς είστε από παλαιότερες εποχές μαζί μου. Θα θυμάστε τον πόλεμο που είχα φάει μέσω των social media που έγραφα με κεφαλαία. Θυμάστε ότι ξεκίνησα να γράφω με κεφαλαία και όλοι φωνάζανε. Γιατί φωνάζεις και μην γράφεις κεφαλαία. Είχαν μάθει βέβαια σε αυτό το χαζάρικο σύστημα που μας είχαν επιβάλει οι χαζάροι του Βυζαντίου, οι δυνάστες, οι σφάχτες μας. Βέβαια μας είχαν επιτεθεί πάρα πολλοί ακαδημαϊκοί, φιλόλογοι και ορθογραφιστές θα τους πω, μη γνωρίζοντας βέβαια τι σημαίνει ορθογραφία, δεν αντιλαμβάνουμε την ορθογραφία, η ορθογραφία είναι πάντα ορθή, είναι ορθή ή υπαρκτή. Η ορθογραφία, έτσι που γράφεις το θέμα, είναι η ορθότητα αυτών που γράφεις. Βέβαια, γελοί κανόνες μας επέβαλαν σε χιλιάδες πράγματα για να μας αποκόψουν από το κώδικο επικοινωνίας που είχαμε τις δημιουργίες μας. Ήρθε η ώρα όμως να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Έχω πει ότι κανένας Έλληνας και κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να μπαίνει στη διαδικασία των μικρών, μικρών δεν υπάρχουν, των άλλων συμβόλων, γιατί δεν είναι ελληνικά εκείνα. Αυτά τα γράμματα που μας χαρίσαν από το Βυζάντιο οι παπάδες και οι ρασοφόροι, γιατί αυτό είναι, οι ρασοφόροι και οι παπάδες, με εντολές των αποστατών που ήταν από πίσω από όλα τα ιερατεία, γιατί όλα τα ιερατεία είναι αποστατικά δικά τους και στις μέρες μου βγαίνει και αποδεικνύεται. Αλλίωσαν όλο το κωδικό των 27 συμβόλων. Γράμματα είναι, έχω πει, όταν τα βάζουμε εμείς στη γραμμή. Αλλιώς δεν είναι γράμματα, είναι σύμβολα. Και πέρα από σύμβολο είναι η ένωση πολλών δυνάμεων της δημιουργίας για να δεις εσύ το σύμβολο αυτό. Και αυτό το σύμβολο δημιουργήθηκε από την ένωση των δυνάμεων αυτών για να μπει στη σωστή του σειρά και διαδικασία κάτω από μια τεράστια συμφωνία όπου η ίδια η δημοκρατεά, γιατί αυτό είναι η δημιουργία σου, η δημοκρατεά, η δύναμη, η ενωμένη δύναμη των δημιουργημάτων στο βωμό της ένωσης, το τι ακριβώς θα δημιουργήσουν. Έτσι λοιπόν, για να καταλάβουμε, η εθερική γραφή και το site που έχει γίνει είναι εθερική. Ναι, βεβαίως, γιατί προέρχεται, δεν ανακαλύφθηκε από κανέναν. Δεν ανακάλυψε κανένας κανένα γράμμα. Όλες αυτές τις γελοιότητες, όπως και αποδεικνύουσες αναλύσεις, οι οποίες είναι αποδείξεις και στοιχεία, αυτό είναι ανάλυση. Αποδεικνύω τα στοιχεία και τα βάζω σε μια συγκεκριμένη σειρά, για να δούμε από πού δημιουργήθηκε το κάθε σύμβολο. Πώς δημιουργήθηκε. Γιατί αφού το σύμβολο είναι της δημιουργίας και οι δυνάμεις είναι της δημιουργίας, δεν ανακάλυψε κανείς τίποτα. Έτσι εμείς θα πρέπει να είμαστε ακριβώς και απόλυτοι στην αλυσίδα των κωδικών της ίδιας της δημιουργίας, που τα σύμβολά της είμαστε αυτό που είμαστε εμείς ως δημιούργημα. Για να μην πολυλογώ, γιατί θα δείτε και άλλα πράγματα, γιατί πρέπει να πάω σε μια μεγάλη διαδικασία. Στις μέρες σας είδατε την εθερική γραφή, η οποία είναι η μεσότητα. Αυτό που βλέπετε, τα σύμβολα που είναι και στο site της εθερικής γραφής, είναι η μεσότητα. Ήδη υπάρχουν οι φάκελοι και όλες οι αναλύσεις με την κυκλική γραφή, την τετράγωνη γραφή, την τριγωνική γραφή, τη ρομβική γραφή και ο συνδυασμός, άπειρος συνδυασμός μεταξύ τους. Όμως, όταν γεωμετρείς το κάθε σύμβολο, το αποτέλεσμα του είναι 9 και πολλές φορές που δεν είναι 9, όχι πάρα πολλές φορές, λιγότερες, είναι για δημιουργία όχι της δημιουργίας, αλλά του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης δύναμης που γεωμετρείται. Αυτό σημαίνει ότι όλα είναι γεωμετρημένα μέσα σε μια πλατφόρμα, ακόμα και στο Σύριο, όπως θα δείτε, στον κυβισμό του Σύριου, που η διαδικασία αυτή είναι, ο εθέρας που κυβίστηκε, δηλαδή που πήρε ύλη, που πήρε όγκο, που πήρε μορφή, που μορφοποιήθηκε. Θα δείτε λοιπόν όλα πώς αποτυπώνονται με μια τελειότητα, με μια απόλυτη γεωμετρία, χωρίς να σου λέει κάποιος ότι ανακάλυψε κάποιο ζώο, ένα γράμμα ή κάποιοι ανακαλύψανε, αλλά δεν έχουν γράψει ποτέ με τα γράμματα αυτά. Όπως οι φοίνικες, όπως οτιδήποτε. Αυτές είναι οι γελοιότητες των ζώων αυτών και αυτές θα τις τελειώσουμε στις δικές μας εποχές, στις εποχές, στην εποχή των Ελλήνων. Το χειρότερο όμως που κάνανε ήταν ότι, πέρα που παραποίησαν τα γράμματα πάρα πολύ, αλλά έβγαλαν πολύ συγκεκριμένα βασικά
σύμβολα που στα αφαίρεσαν. Το σύμβολο που σου αφαίρεσαν και σου διέλυσαν όλα τα σύμβολα, έτσι, δεν μιλάμε για τα μικρά, αλλά και τα κεφαλαία όπως τα γράφουν, έτσι, όπως το ξύ για παράδειγμα, που ήταν ξενωμένο σαν να είναι τρία ξύλα κάπου, τρία σπιρτόξυλα, αν είναι ποτέ δυνατόν σύμβολο και να μην είναι ενωμένο, τότε είναι σύμβολο. Το δίγαμα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο σύμβολο, δύσκολο και σπάνιο, και θα πούμε τι είναι. Το πι όμικρον γιώτα, το όμικρον γιώτα, δηλαδή είναι ακριβώς σε μια πολύ συγκεκριμένη σειρά αυτά που σου αφαίρεσα. Το όμικρον γιώτα, το πι όμικρον γιώτα, το δίγαμα, κοιτάτε ακριβώς που χτυπήσανε, πως κόψαν την αλυσίδα, γιατί εδώ έχουμε ένα γιώτα, όπου το γιώτα είναι η κεντρική μονάδα που γεννήσε τη δημιουργία, όπως θα δείτε και στους αριθμούς, τι είναι η μονάδα και πως όλα δημιουργούνται από τη μονάδα και όλα, η μονάδα δημιουργεί το μηδέν, όπου το μηδέν είναι η ίδια η μονάδα που καμπύλωσε τον εαυτό της στις τρεις πλευρές της. Και εδώ βλέπετε την τριάδα, το γιώτα, το μικρό γιώτα και το πιο μικρό γιώτα. Κοίτα πως το κόψαν, πως το διαλύσαν και το κάνανε κόπα στις άλλες γλώσσες. Έχω αναλύσει βέβαια και τις γλώσσες. Έτσι λοιπόν τώρα, γι' αυτό θα πρέπει να τα λέτε με το όνομά τους. Όλο το διαδίκτυο, όλοι οι ακαδημαϊκοί έχουν διαλύσει και έχουν προσφέρει για να διαλυθεί η πραγματική γλώσσα, ο πραγματικός κωδικός. Χωρίς να αναλύουν γιατί το ένα σύμβολο είναι εδώ, γιατί να μην γίνει στο τέλος, γιατί είναι εκεί, γιατί να μην γίνει σε άλλη σειρά, από πού γεννήθηκε, πώς δημιουργήθηκε, δεν ανέλησε ποτέ κανένας. Μας έλεγαν όλα τα ζόμπι, αυτό ήταν λέει κάπου γραμμένο στους Φοίνικες, σε μια πέτρα, πήγε ένας χαζάρος. Χρόνια τώρα μας κυνηγάνε, όλοι οι αποστάτες, εκατομμύρια χρόνια στην κοινωνία τώρα, και σκάλισε μια βλακεία. Αυτό είναι δικό μου. Όχι, θα μάθετε τώρα ποια είναι τα δικά σας και θα μάθετε από πού είναι τα δικά σας και θα μάθετε να ξεχωρίζετε. Όπως και να έχει όμως λοιπόν, τα 27 αυτά γράμματα είναι με το όνομά τους πολύ συγκεκριμένα και ειδικά μπήκαμε στην εθερική με το μέαδρο Α και Ω, όπου είναι το ίδιο όπως το αναλύω, με σειρά μπροστά και πίσω. Γι' αυτό όλοι όσοι έχουν γραφή, αυτές τις ψεύτικες γραφές που φτιάξανε, οι οποίες είναι όλες νεόφερτες, δεν έχουν τίποτα, 100 ετών, 50 ετών, τελείως γελία τα πράγματα, έχουν βγάλει δικά τους φωνήεντα, άφωνα κιόλας, το κάθε έκαναν τα γράμματα αριθμούς και τους αριθμούς γράμματα, μπέρδεψαν τόσο πολύ, ακόμα και τα δικά τους υβρίδια δηλαδή, όποιος άνθρωπος ακουμπάει σε οποιαδήποτε γλώσσα, μόνο και μόνο για να πούνε ότι κάτι έχουν. Δεν έχουν ανακαλύψει τίποτα, δεν έχουν τίποτα. Αυτό είναι από αρχής κόσμου, γιατί είναι η ίδια η δημιουργία. Και τώρα θα μπείτε στις βάσεις τις πραγματικές και τις πραγματικές γραφής. Γι' αυτό, αν σας φαινόσατε δύσκολα τα κεφαλαία, που δεν είναι, να αρχίσετε όχι να γράφετε κεφαλαίο, είναι το πρώτο στάδιο για να μπεις σε μια τέτοια πραγματική διαδικασία, τη δικιά σου διαδικασία δηλαδή, με τα σωστά γράμματα, και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τα γράμματα και τα σύμβολα ως γραφή, για να αρχίσει να λειτουργεί το λειτουργικό του ίδιου του συστήματός μας, το ανθρώπινο, της δημιουργίας. Τι θέλω να πω λοιπόν. Άρα έχουμε 27 γράμματα τα οποία με τα ονόματά τους είναι το α, β, γ, το γ αυτό, και όχι σε, δεν είναι σε, αυτό είναι το γ, το άλλο το γ που λείπει από κάτω, που είναι σαν πει ανάποδο, είναι της τριγωνικής το γ και δεν είναι το γ σαν αγκιστράκι όπως το γράφω και στην ανάλυση μου, το δ, το ε, το ζ, το η, το θ, με σταυρό στη μέση, με το χ, δεν είναι σταυρός, είναι χ, αλλά και ο σταυρός είναι συμπαντικός και το χ είναι χ και δεν είναι, είναι η εστία δηλαδή, είναι η εστίαση, αυτό είναι το θ, στα 4 τέταρτα του κύκλου και των μοιρών, το γ, αμέσως μετά είναι το όμικρον γ, δηλαδή όπου έχετε όμικρον γ, δεν βάζεις όμικρον και γ, αυτό είναι το όμικρον γ, το όμικρον γ ήταν όταν το γ μπήκε στην ολότητα, από την ενεάδα κανονικά του α. Το οποίο όμικρον γιώτα είναι δίπλα, το οποίο έχει άνοιγμα και πύλη μόνο για να κοιτάει το όμικρον γιώτα, και αυτό είναι ένας σταθμός για την μέανδρος εθερική γραφή, γιατί ενώ έχουμε την εθερική γραφή, η οποία γράφουμε κανονικά, όπως έχετε μάθει. Καταρχάς γράφεις από πάνω προς τα κάτω, σήμερα. Έτσι σας έχουν μάθει, έτσι μας έχουν μάθει, έτσι μεγάλωσα κι εγώ. Αυτό σημαίνει ότι η γραφή κατεβαίνει. Να πάει πού στο διάλογο να πάει, γιατί να κατεβαίνει, αφού η γραφή ανεβαίνει. Αφού το έργο σου ανεβαίνει, η δημιουργία σου ανεβαίνει, γιατί να κατεβαίνει. Πώς είναι δυνατόν να αντιλαμβάνεσαι το κατέβασμα του κειμένου και όχι το ανέβασμα του κειμένου.
Όπως και να έχει όμως, η γραφή μπορεί να τη γράψεις από. Έχουμε ξεκινήσει από αριστερά προς τα δεξιά. Έτσι γράφουμε όλοι δηλαδή. Από αριστερά προς τα δεξιά και κατευθείαν πηγαίνουμε στην αντίθετη μεριά πάλι για να ξανασυνεχίσουμε δεξιά προς αριστερά. Και να κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Όπως και να έχει όμως, αυτή η γραφή υπάρχει και για ανάποδη. Να γράψεις αριστερά. Όμως, να σε απαγορεύσουμε τελείως. Καταρχάς χρησιμοποιούμε το ένα χέρι. Κάτι που είναι πάρα πολύ άδικο αφού έχουμε δύο χέρια. Δεν ακυρώνει το ένα. Όπως και γράφω και στις αναλύσεις μου. Και έχουμε και δύο τμήματα του εγκεφάλου. Τώρα δεν χρησιμοποιούμε κανένα. Κατευθείαν πάμε, τον έχουν πει τον εγκέφαλο, τον κεντρικό, το οποίο είναι σαν γιώτα, τον έχουν πει ηχθείο σαυρικό. Να πάνε να μην του πω τι να κάνουν. Δεν υπάρχει ηχθείο σαυρικό, υπάρχει ο εγκέφαλο γιώτα, η εκτελεστική. Αφού ο εγκέφαλο που εκτελεί. Όπου το γιώτα μα είμαστε σήμερα εδώ που ζούμε. Γι' αυτό και είναι θέμα επιθυμιών. Δηλαδή εκτελεί μόνο αυτό. Δεν σκέφτεται. Εκτελεί τι επιθυμίε. Εκτελεί αυτό που έχουν σκεφτεί οι άλλοι δύο. Τώρα λοιπόν δεν λειτουργεί ούτε το αριστερό ούτε το δεξί. Λειτουργεί μόνο το δεξί γιατί μόνο αυτό που λαμβάνει την πληροφορία, το αριστερό το έχουμε ακυρώσει. Οπότε δεν υπάρχει ένα συνδυασμό για να συνδυαστεί το μηχάνημα με αυτό το εργαλείο, ο εγκέφαλο για να δουλέψει. Για να γίνει κάτι τέτοιο λοιπόν, θα πρέπει να μάθει να γράφει και από τη μία και από την άλλη. Η μέαδρο εθερική γραφή λοιπόν είναι η γραφή η οποία χρησιμοποιεί, θα τη δείτε ήδη, θα δείτε κείμενα εθερική μέαδρου γραφή. Γιατί με μέαδρο ξεκινάει η γραφή σου το α, με μέαδρο ω κλείνει και δεν υπάρχει κλείνω και ανοίγω. Τελικά το ω ήταν πρώτο που ξεκίνησε τη δημιουργία. Το α ξεκίνησε τη δικιά του διαδικασία. Συναντηθήκανε στη μεσαία ενεάδα του κύκλου του όμικρον και της ολότητας όπου εκεί μπήκαν όλα τα στοιχεία. Η μία ενεάδα, η πρώτη έβαλε στο όμικρον γιώτ και η άλλη συμπήρωσε όλες τις δυνάμεις. Άρα πρώτο και τελευταίο δεν υπάρχει. Αυτό που βλέπεις εσύ τελευταίο είναι πρώτο. Άρα όπως λέμε 13. 13 είναι το πρώτο, ας βλέπεις ένα. Αλλά και το ένα είναι πρώτο γιατί συναντιέται πάλι με το 13. Άρα το ένα με τα 13 είναι ακριβώς ο κύκλος εκεί που κλείνει και ενώνονται αυτά τα δύο και πάμε για μια αέναη συνεχόμενη κίνηση. Οπότε βλέπουμε το οποίο όμικρον γιώτα, το οποίο είναι το μοναδικό γράμμα στην εθερική γραφή μας, το οποίο δεν μπορείς να το κάνεις χρήση εάν δεν γράψεις με ανθρωγραφή. Δεν μπορείς. Αυτό γιατί σου δείχνει ότι μόνο θα πηγαίνει από δεξιά προς τα αριστερά, γιατί στη μέαδρο γραφή, όταν ξεκινάμε από κάτω προς τα πάνω και δεν πάμε προς τα κάτω, ανεβαίνουμε, ανελισσόμαστε, δεν κατεβαίνουμε σε κατάπτωση. Υπάρχει μια ανέλυση λοιπόν. Και τα κείμενά μας πάνε προς τα πάνω. Άρα δεν γίνεται να διαβάζεις κάτω-κάτω σελίδες, να έχεις σελίδες και κατέβεις κάτω στο υπόγειο. Διαβάζεις, πώς το καταλαβαίνεις. Ακόμα και μεταφορικά, όπως το ακούτε. Άρα λοιπόν. Πάμε σε μια ανέλυξη. Πάντα ο άνθρωπος ήταν σε ανέλυξη, η δημιουργία είναι σε ανέλυξη και δεν είναι σε κατάληξη. Που σημαίνει ότι η μέαδρος εθερική γραφή ξεκινάει από το κάτω μέρος της σελίδας, όπως κοιτάμε εμείς, και ανεβαίνει προς τα πάνω. Ξεκινώντας από αριστερά έως δεξιά δεν έχει καμία σημασία γιατί αυτά είναι ίδια και το αριστερό και το δεξιό. Οπότε ξεκινάς από τη μία μεριά για την άλλη αριστερά και δεξιά. Πας όπως θέλεις. Που σημαίνει ή γράφεις από αριστερά προς τα δεξιά ή αλλιώς. Στην πρώτη γραμμή. Μόλις πας στην επόμενη γραμμή, ανεβαίνεις κατευθείαν επάνω, δεν πας στην αντίθετη μεριά. Αν ξεκινήσεις να γράψεις από αριστερά προς τα δεξιά, για να συνεχίσεις να γράψεις, θα ανέβεις ακριβώς στη γραμμή, ακριβώς από πάνω και θα γράψεις από δεξιά προς τα αριστερά. Μόλις τελειώσεις τη γραμμή, πας ακριβώς στην επάνω γραμμή και γράφεις από αριστερά προς τα δεξιά. Και μόλις τελειώσεις τη γραμμή, ανεβαίνεις πάνω και πηγαίνεις δεξιά προς τα αριστερά, δημιουργώντας έναν μέαδρο, χρησιμοποιώντας και τα δύο μέρη του εγκεφάλου σου. Τα γράμματα δεν τα στρίβεις, που σημαίνει η φορά τους είναι αυτή, αλλά η τροχιά της γραμμής σου είναι αριστερόστροφη και δεξιόστροφη, κοιτώντας τα γράμματα πάντα στη φορά όπως είναι. Γιατί όπως βλέπεις αυτά τα γράμματα, αν έγραφες ένα διάφανο χαρτί, από την άλλη μεριά θα ήταν κανονικά για σένα. Άρα, το θέμα και το πρόβλημά σου είναι που είσαι εσύ στο χώρο, όχι το γράμμα. Άρα εσύ καλώς κοιτάς το γράμμα. Αν πας από την άλλη μεριά όμως, αυτό που εσύ βλέπεις, η άλλη μεριά το βλέπει πάλι κανονικά. Που σημαίνει, το π, όμικρον γιώτα, και ούτε σαν π που μοιάζει και όλες αυτές τις γελιότητες τόσα χρόνια που σέρνονται στο διαδίκτυο και στα χαρτιά και στα βιβλία και τόσοι τόνοι χαρτί που έχουν γραφτεί για όλες αυτές τις γελιότητες, είναι το σύμβολο που δεν επιδέχεται να γραφτεί από αριστερά προς τα δεξιά. Είναι μόνο για τις γραμμές
και της γραφής που θα χρησιμοποιήσεις από δεξιά προς τα αριστερά. Δηλαδή δεν μπορείς, όπως βλέπουμε το σύμβολο, δεν μπορείς ποτέ να γράψεις στο πίσω μέρος του. Δεν μπορείς ποτέ να γράψεις στο πίσω μέρος του. Στο δεξιό του μέρος. Πρέπει πάντα, όπως το κοιτάμε το σύμβολο, να γράψεις στο αριστερό του μέρος. Και πάντα μπροστά του, στη μεγάλη πύλη, στο άνοιγμα. Δεν μπορείς πίσω του να βάλεις το πι αυτό, μικρογιώτα, και να γράψεις ό,τι θέλεις. Πρέπει να γράψεις μόνο μπροστά του. Και για να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να γράφεις τη γραφή σου από δεξιά προς τα αριστερά. Μόνο σε αυτές τις γραμμές επιτρέπεται και μπορείς να χρησιμοποιήσεις το πι ωμικρονιώτα. Και το πι ωμικρονιώτα μπροστά του δεν μπορείς να βάλεις τίποτε άλλο παρά μόνο το ωμικρονιώτα. Δεν μπορείς να βάλεις το γιώτα, το έψιλον, το ήτα. Είναι ακριβώς ό,τι λέει. Είναι το πι ωμικρονιώτα και μπροστά από το πι ωμικρονιώτα, ενώ γράφεις μέδρος γραφή. Γιατί μόνο στη μέδρος μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό. Βάζεις μπροστά του μόνο το μικρό γιώτα, δηλαδή ποίηση. Όταν θα γράψεις ποίηση, δεν θα τη γράψεις ποτέ την ποίηση στη δεξιά, στην αριστερή, θα τη γράψεις που πας από τα δεξιά προς τα αριστερά. Και όταν θα χρησιμοποιήσεις ποίηση, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ποιο μικρό γιώτα και το μικρό γιώτα. Μετά το μικρό γιώτα χρησιμοποιείς ό,τι άλλο σύμβολο θέλεις. Αλλά μπροστά από το ποιο μικρό γιώτα πηγαίνει μόνο το μικρό γιώτα. Δεν μπορείς να βάλεις έψιλον. Δεν μπορείς να βάλεις γιώτα, αλφα, τίποτα. Μετά από το μικρό γιώτα και το πι μπροστά, βάζεις ό,τι σύμβολο θέλεις. Αυτός είναι ένα νόμος για να κρατηθεί, άμα το θέλετε, το επίπεδο των συμβόλων και της πραγματικής έννοιας μιας ελάνιας λέξης που μπορείς να πεις. Θα πω ότι είναι λίγες. Ναι, αλλά αυτό είναι. Όταν λοιπόν γράφουμε οικογένεια, δεν χρειάζεται να γράψουμε όμικρον και γιώτα, λες και είμαστε παραπληγικοί. Υπάρχει σύμβολο. Οίκος. Το βάζεις με το όμικρον γιώτα. Τι πόσο χαζό πρέπει να είσαι για να βάζεις και όμικρον και γιώτα. Για να μου πεις, μας μάθανε. Συμφωνώ. Να ξεμάθουν όλες αυτές οι γελιώτες. Μας μάθανε να σκοτώνουμε ένα τον άλλον. Μας μάθανε να έχουμε 100.000 θρησκείες και 100.000 κόμματα. Να ξεμάθουμε, ρε παιδιά. Να ξεμάθουμε και να μας πούνε, μας τα έχουν πει όλα, όλες τις γελιότητες τους. Τώρα μιλάμε εμείς. Τώρα εμείς αποδεικνύουμε και όλες τις γελιότητες και τα ψεύδη τα κόβουμε εμείς. Αυτοί να τα κόψουν που τα φτιάξανε. Αυτοί που δεν ξέρουν τι τους γίνεται ή ακόμα κι αν είναι εγκάθετοι, εμείς θα το κάνουμε. Έτσι λοιπόν, το θήτα είναι αυτό που έχω δείξει. Η σειρά των γραμμάτων είναι αυτή ακριβώς και με αποδείξεις πώς μπαίνει μέσα στη δημιουργία και πώς μπαίνει κάθε δύναμη της δημιουργίας για να συνθεθεί, για να συνταθεί όλος ο κωδικός. Λοιπόν, βέβαια, οι συνέλληνές μου, αυτοί που επεξεργάζονται τα κείμενα, έχουν πάρα πολλή δουλειά, γι' αυτό είπα να τους βοηθήσετε όσοι μπορείτε, για να μπει σε μια τροχιά, ώστε όσο πιο γρήγορα να βγουν στοιχεία και αλήθειες στον αέρα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος φόρτος εργασίας, ιδιαίτερα σε αυτά τα θέματα, να καθαρογραφθούν και να μπουν στον κόσμο, ώστε να αρχίσουν σιγά σιγά να αντιλαμβάνεστε και τις αλήθειες, αλλά και πώς πρέπει να πάρετε στα χέρια σας τα κλειδιά και τους κωδικούς της ίδιας σας της δημιουργίας και να μην πιστεύετε τον κάθε κεράτα και τον κάθε ανώμαλο ότι είσαι δημιούργημα του κάθε φιδιού, σαυρού, κάθε σαύρας, κάθε πυθίκου, κάθε γελίου, αποστάτη, κάθε σκουπιδιού. Είσαι πολύ ανώτερο και οι δημιουργικές δυνάμεις είναι μέσα σου και με αυτές κινείσαι και με αυτές επικοινωνείς και αλλιώς δεν μπορείς να επικοινωνήσεις και με αυτές θα δημιουργήσεις, αλλιώς δεν πρόκειται να δημιουργήσεις τίποτα. Έτσι λοιπόν πάμε σε μια μέδρος γραφή η οποία είναι αριστερόστροφη και δεξιόστροφη σε όλο το κείμενο, σε ένα συνεχόμενο κείμενο που αν κάνεις ένα λάθος, εδώ σε θέλω τώρα. Κύριε αρθογράφη, γελί για ό,τι έχετε πει και έχετε κάνει, στο ελάνιο γένος μου θα σας λυσάξω. Όποιος λοιπόν ξεκινήσει να γράψει τη μέδρο εθερική, ας γράψει ένα κείμενο. Ένα λάθος άμα κάνει και επιδείξει μία γραμμή και δεν την πάει με τη φορά της, είναι λάθος το κείμενο. Εάν κάνει παρεμπιπτόντως ένα λάθος και δεν αφαιρέσει ένα γράμμα ή συμπληρώσει, μετά δεν μπορεί να ξαναπροσθέσει. Χαλάει όλη η ροή η σελίδα και την πετάει και το ξαναφτιάχνει. Όταν μιλάω για τελειότητα, είναι τελειότητα. Σαφώς είναι δύσκολο. Θα συμφωνήσω ότι είναι δύσκολο, γιατί μας έχουν φέρει σε τέτοιο χαμηλό επίπεδο να μιλάμε και να γράφουμε με κενά, που κενά δεν υπάρχουν. Τώρα θα δείτε τη μέδρο εθερική γραφή.
θα προσπαθήσετε να γράψετε θα δείτε ότι είναι παλούκι, γιατί δεν έχουμε εκπαιδευτεί, δεν μας μάθανε, μας μάθανε μια γελιότητα. Ναι, και μας βάζανε και κόντρες διαγωνίσματα, ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη γελιότητα, ορθογραφία, τι ξέχασες περισπομένη, τι είπες τώρα. Ξέχασες Δασία, του Βυζαντίου, του Χαζάρου, του Γελίου, που πήρα το στολίδι και μας το έβαλε, τι είπες τώρα. Τώρα θα σας πω τι είπα, θα σας πω που βάζατε ορθογραφίες, έλεγε, τρελάνατε τα παιδιά και τον κόσμο, ζωντόβολα, ζωά, τι να πω ρε, έχω θυμώσει τόσο πολύ. Τέλος πάντων, τώρα θα μάθετε να χρησιμοποιείτε και τα δύο μέρη του κεφάλου σας όσοι μπορείτε. Ωστόσο όμως είναι μεγάλη προσπάθεια να κάνετε. Δεν μιλάμε για μικρά τώρα. Μικρά δεν πρέπει να γράφει κανένας έτσι. Τέλος τα μικρά είναι, πετάξτε τα τελείως. Έχει το διάλογο, πέστε τους εσείς και η γενιά σας. Πετάξτε τα όλα από πάνω σας τα μικρά. Δεν μιλάμε για καθαρέβουσα τώρα. Δεν μιλάμε, πετάξτε τα όλα αυτά. Την Ελλάδα γραφή σας. Η Ελλάδα όπως γράφετε σήμερα. Βεβαίως να μπείτε να καταλάβετε και να μπείτε στα σύμβολα. Ένα τεράστιο σύμβολο το οποίο το έχουν εξασκήσει όλοι οι άλλοι χαζάροι στις γλώσσες, στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα ισπανικά, είναι το δίγαμα όπου το έχουν κάνει F. Τυχαίο το κάνανε F. Μα το δίγαμα δεν μπαίνει πουθενά, είναι το πιο σπάνιο γράμμα. Μπορεί να γράψει ολόκληρη επίκληση και το δίγαμα δεν το χρησιμοποιείς. Σε όλο το μήνο ένα δίγαμα υπάρχει. Λοιπόν, το δίγαμα, κύριε, είναι πάρα πολύ σπάνιο και πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι F. Ούτε fish, ούτε food, ούτε fuck. Ούτε κάθε γελιότητα του κάθε γελίου χαζάρου που μιλάει στον κόσμο. Δεν γίνει, είναι το πιο σπάνιο και δύσκολο σύμβολο. Γιατί? Γιατί είναι η μεταβίβαση της δύναμης. Δηλαδή το δίγαμα μπαίνει στη λέξη συγγραφέας. Πρόσεξε τώρα. Ο συγγραφέας, ενώ κάθε κερατάς, ό,τι ανομαλία έχει στην ψυχή του και ό,τι σκέφτηκε το βράδυ στον ύπνο του και ό,τι έμαθε και είδε και κανένα ανέκδοτο που του είπανε ή κανένα γελιότητα ψεύδος ανυπόστατο, πιάνει ο γελίος και το κάνει βιβλίο. Βρεγδάρσιμο θέλεις να πούμε, όχι να γράψεις βιβλίο κερατά για να το πουλάς και να στρελάνει τον κόσμο. Ο συγγραφέας είναι αυτός που είναι μαζί με τη γραφή, που χωράει στη γραφή. Θα πρέπει, έχει μια μεταβιβαζόμενη δύναμη, να αποκαλύψει την αλήθεια και να γράψει την, για αυτή την αλήθεια ή για αυτό το περιστατικό το αληθινό. Αν όμως δεν έχεις αναξιακό, αν δεν έχεις κερατά, συγγραφέα, γελία, ανώμαλε ή πλανεμένε, δεν έχεις μέσα καμία αξία της αλήθειας. Δεν έχεις καμία αντολογική θέση, δεν ξέρεις ποιος το διάλογο είσαι, δεν έχεις γνώθηση αυτό. Δεν έχεις αρετή να το γράψεις για όλους και γράφεις για ομάδες και δεν γράφεις για όλους. Άρα δεν ξέρει κανένας γιατί γράφεις ούτε εσύ. Δεν έχεις μέσα σου λογική. Δεν έχεις ελευθερία και η ελευθερία της λογικής, πρόσεξε, γιατί αν είναι κλειδωμένη η λογική με συγκεκριμένα σημεία, ή όταν μιλάμε για ελευθερία, ο καθένας λέει «Αχ, είμαι ελεύθερος». Όχι, ελευθερία στη λογική. Αν η λογική σου δεν είναι ελεύθερη και δεν δεχτείς την ελευθερία της λογικής σου, δεν είναι δυνατόν να γράψεις κάτι και να πάρεις το λαιμό σε όλους τους άλλους ανθρώπους. Άρα ο συγγραφέας έχει μια μεταβιβαζόμενη δύναμη που του δόθηκε ή που του τη δώσαμε. Και όταν λοιπόν υπάρχουν παλαμάκια σε ένα συγγραφέα και γράφει έτσι γελιότητες, εδώ πρέπει να καταλάβετε, όπως το έγγραφο. Το έγγραφο μεταφέρει μία δύναμη. Το έγγραφο το δικό μου παράδειγμα που θα δώσω μια εξουσιοδότηση για να έχει τη δύναμή μου ώστε να υπογράψει ή να κάνει συμβόλαιο στο σπίτι σας ή να υπογράψει στη δίκη σας ή να πάει να κάνει μια μεταφορά χρημάτων. Το έγγραφο γράφεται με δίγαμα. Γιατί έχει με δύο γάμα. Αυτά τα δύο γάμα, είναι η δύναμη. Το γάμα είναι η δύναμη. Είναι η δύναμη πρωταρχική. Άρα, η λέξη που έχει δύο γάμα έχει μεταφερόμενη δύναμη. Γάμα-γάμα. Γι' αυτό και γράφεται έγγραφο, συγγραφέας. Αυτός λοιπόν που έχει τη μεταφερόμενη δύναμη, που του δίνει τη δύναμη με έγγραφο και του μεταφέρει σε αυτόν τη δύναμη να εκτελέσει αντί για εσένα, αυτό είναι το δίγαμα. Αυτό το δίγαμα, αν δείτε σε ένα κείμενο, είναι πολύ σπάνιο να μπει. Ακόμα και στη λέξη μαγκανία, που είναι αυτή η γελιότητα των χαζάρων, η μαγκανία τι είναι? Διάφορες μαγείες να τις αρχιμήσεις, να κάνεις μια γάμο μαγκανία. Εγώ απαγορεύεται να τη δω γραμμένη με δύο γάμα. Με γάμα κάπα πάρτε. Εξού και ο μάγκας. Από πού βγαίνει ο μάγκας? Ο μάγκας κάνει μαγκίες. Μέχρι να βρεθεί κανένας, να δώσει τίποτα χαστούκια, να πει συγγνώμη ρε παιδιά.
Ο μάγκας με τη μαγκανία τι δουλειά έχει? Μαγκανίες κάνει. Λοποδιτάκος είναι, ψευτιές λέει, το μάγκα κάνει. Σου και μαγκανίες. Άρα θέλω να πω ότι είναι τεράστιο σύμβολο το δίγαμα, η μεταβιβαζόμενη δύναμη του εγγράφου. Ή τουλάχιστον, κοιτάξτε σήμερα, σήμερα σας δεσμεύουν έγγραφα. Έγγραφα. Έχετε δώσει τη δύναμη στην κυβέρνηση και η κυβέρνηση βγάζει έγγραφα. Και με αυτά τα έγγραφα, επειδή έχουν τη δύναμη τη δικιά σας και είναι μεταβιβαζόμενοι, βγάζουν νόμους, σας πουλάνε, μας πουλάνε την Ελλάδα, πουλάνε τη Μακεδονία, πουλάνε ότι γουστάρουν με τα έγγραφα. Έχω, λέει, υπογραφή εγώ. Έχει υπογράψει, λέει, ο πυροξούσιος του κράτους. Βλέπεις λοιπόν τι σημαίνει έγγραφο και τι σημαίνει δίγαμα. Αυτό λοιπόν το τεράστιο δίγαμα, αυτά τα ζωάδια στον πλανήτη που κατασκευάσαν τα αγγλικά ή τα ισπανικά ή τα ιταλικά, όλα μαζί κατασκευαστήκαν αυτά τα τελευταία 150 χρόνια, δεν είναι παραπίσω. Το 40 ή το 39 φτιαχτήκαν τα ρωμαδικά, είναι γελία. Τα τουρκικά τώρα το 1915. Αυτές τις πληροφορίες πρέπει να τις πάρετε, να τους πάρετε το κεφάλι. Όπως τώρα που μιλάνε οι άλλοι, εμείς μιλάμε, λέει, τη σλαβομακεδονική. Βρε γελία, υπάρχει σλάβικη γλώσσα, βρε σκουπίδι. Και δεν βγαίνει ένας να μιλήσει σαν ελάνιος. Και είπε, καλά, για δείχτε, μάτρε, ποια είναι, έχετε σύμβολο δικά σας. Τι σύμβολα έχει? Για δείχτε μας. Δείχτε μας ένα παλιό βιβλίο σλάβικο. Δείχτε μας από πού βγήκε η γλώσσα σας, ποιος την έφερε, ποιος και πού. Η δικιά μας είναι από τότε που υπάρχει ο κόσμος και η δημιουργία. Και επειδή η δημιουργία είναι μία και δεν είναι άλλη, ό,τι σύμβολα έχετε, τα έχετε πάρει από εμάς και τα έχετε μεταποιήσει. Να σας τα αποδείξω, καθίστε κάτω. Και καθίστε όλοι στα γόνατα, για θα σας σταυρώ όλους μαζί, ζωάδια που μιλάτε. Αλλά αν εσύ γράφεις με μικρά, αν εσύ μου το παίζεις να πούμε, έλα να σας πω εγώ, oui, μου λέει και γαλλικά. Μιλάτε γαλλικά, μπράβο Ζωντεβόλο, μπράβο, την πέτυχες. Τώρα έχεις, μιλάμε για πετυχημένο. Α, μιλάς και καλά αγγλικά, ναι, τώρα την πετύχεις. Μιλά και ρώσικα. Έχω αναλύσει τις γλώσσες και μπορώ να λύσω τα πάντα. Μιλάμε για Φιλιππινέζικα, ενώ δεν υπήρχαν Φιλιππίνες. Φιλιππίνες και Ινδονησία έγιναν με τη βασίλισσα Ελιζάμπεθ. Ελιζάμπεθ. Την Ισπανίδα. Και μίξανε Εβραίοι όλα τα διαλοσπέρματα μαζί με κάτι κινεζοκοπριές και φτιάξανε εκείνο τον πληθυσμό. Και τα βλέπεις έτσι και τα μούτρα τους. Δηλαδή δεν υπάρχεται πουθενά, ρε κερατάδες. Και έρχεσαι τώρα να μιλάτε και για γλώσσα. Τέλος πάντων. Ας μείνουμε όμως στα δικά μας και θα τα βρούμε σιγά σιγά. Γι' αυτό σιγά σιγά πρέπει να παίρνετε όλες τις πληροφορίες, να τις βλέπετε. Και όχι να την πετάς. Ναι, το μάθα εμείς. Δεν το κάνουμε για να το μάθεις. Το κάνουμε για να πράξεις. Να μάθεις, να μπει και σε μια πρακτική εφαρμογή, ώστε να δει ο κόσμος όλος τι συμβαίνει. Γιατί έχει ένα τεράστιο μεγαλείο η Ελλάς, που δεν πρέπει να μείνει από το ένα στενό του σπιτιού σου μέχρι το άλλο στενό που λέγεται καφενείο. Πρέπει να πάει πάρα πολύ μακριά και πρέπει εσύ να το εκτελέσεις. Αλλά για να το κάνεις, πρέπει να το καταλάβεις. Και όχι να μείνεις πιστός σε κάτι που δεν ξέρεις. Και γιατί φωνάζεις, ρε. Πιστός είσαι, ρε. Δεν ξέρεις, δεν μπουμπούνα. Τι φωνάζεις έτσι? Να πω ότι ξέρεις. Ό,τι γνωρίζεις και μας τα αποδεικνύεις. Έλα από εδώ να το μάθουμε κι εμείς. Μήπως ξεχάσαμε κάτι και μήπως μας ξέφυγε και κάτι. Όπως και να έχει λοιπόν ο πόλεμος, για να αρχίσουμε τις αλήθειες και να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζόμπι, όλες αυτές τις γελιότητες που είναι δίπλα μας, ήρθε η ώρα στην Έλληνες. Και αυτός είναι μεγάλος πόλεμος. Είδες τελικά που τελικά ο πόλεμος είναι οικονομικός, είναι νόησης, είναι διανόησης, είναι αληθιών τεράστιων που πονάνε. Αυτά πονάνε. Τι νομίζω ότι πονάνε? Ανοίξαμε το site της εθερικής γραφής και πρέπει να είναι 100.000 χάκερ να κοιτάνε να τον γκρεμίσουν. Γιατί να τον γκρεμίσετε, ρε κεράτατες? Εμείς σας γκρεμίσαμε καμία σελίδα της εκκλησίας, καμία της μασονίας. Εσείς λέτε τα δικά σας. Πολύ ωραία. Εμείς λέμε τα δικά μας. Μα εμάς είναι αυτά οι πραγματικότητες. Αν εσείς λέτε ψέματα και σας ενοχλεί η αλήθεια, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Πάρ' την αλήθεια λοιπόν. Είναι ανάγκη να κάτσεις να σκοτώνεις την αλήθεια για να υπάρξεις εσύ το ψεύτικο, ρε γελί. Και μέχρι πού θα φτάσεις? Και μέχρι πού θα πας? Και για πόσο καιρό θα πας? Και τι νομίζεις ότι η αλήθεια, τι νομίζεις ότι είναι μόνη της και ορίτε σαν σημαία? Να πας εσύ να την πάρεις ότι αραγουστάρεις. Θα σου σπάσει, ρε, το κεφάλι. Πίσω της είναι όλες αυτές οι δυνάμεις. Μόνη της είναι. Τέλος πάντων λοιπόν, μπαίνετε λοιπόν σε μια μεγάλη διαδικασία να καταλάβετε και τα σύμβολα όλα, την τεράστια σημασία τους. Και να αρχίσετε λοιπόν να μπαίνετε εκτός από κεφαλαία τα οποία δεν συζητάμε να ξαναγράψει κανένας άνθρωπος εχέφρον. Και γνωρίζοντας τη διαδικασία
των ίδιων των συμβόλων, αφού τώρα μάθατε τη σωστή σειρά, να τη λέτε και με το, να τα λέτε και με το πραγματικό του όνομα. Βεβαίως θα δείτε και τις γραφές που απορρέουν από αυτή. Απορρέουν χιλιάδες σύμβολα, αλλά όχι σύμβολα γραφής. Η γραφή είναι πολύ συγκεκριμένη και με συγκεκριμένη δομή. Κυκλική, τετραγωνική, πολυγωνική. Τις έχω βγάλει, αρκετά έχω βγάλει. Μπορώ να βγάλω χιλιάδες σύμβολα μέσα από τις πλατφόρμες, τα οποία εσείς πρέπει να το κάνετε. Μπορείτε να μπείτε σε γεωμέτρηση της πλατφόρμας και να βγάλετε χιλιάδες σύμβολα. Το ότι έβγαλα εγώ μερικά, έχουν να βγουν όσο κάθε μέρα το κοιτάτε και όσο θα σκέφτεστε, θα βγάζετε σύμβολα που θα τα γεωμετρείτε με τον ίδιο τρόπο και θα σας βγαίνει ακριβώς. Ή στη δημιουργία ή εκτός δημιουργίας. Και θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσετε, να αρχίσετε ειδικά την εθερική να μπαίνει στη ζωή μας, γιατί θα δείτε πώς θα αλλάξει το μυαλό σας όταν γράφεις με την εθερική, και αυτό πρέπει να μπει, να κοπεί το γκρίγκλις τελείως. Ξεχάστε την ορθογραφία, παιδιά. Δεν υπάρχει ορθογραφία. Αυτό είναι γελιότητες. Όταν μιλάς προφορικά, έχεις καμιά ορθογραφία? Και τότε γιατί σκότωνεσαι, ρε ηλίθιο, να πας και γράψεις ένα κείμενο και μας εξηγείς κάτι? Και πώς, όταν μιλήσεις για το δημιούργημα, το γιώτα μεσουρανεί. Όταν θα μιλήσεις για κάτι άλλο, για άλλο κείμενο, βεβαίως θα μεσουρανήσει το ήττα. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί και το ύψιλον, άμα το θέλεις, να το χρησιμοποιήσεις το πώς σκέφτεσαι ή τι έννοια και πώς θες να αποδώσεις το νόημα με τα σύμβολα. Αν όμως δεν γράφεις κανένα κείμενο με νόηση και αφήνεις συμπιώματα στη γυναίκα σου ή μιλάς για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και ενδεχομένως για κάποιο κόμμα ή για κάποιο δόγμα, καλά κάνεις και δεν χρησιμοποιείς κανένα σύμβολο, κάτσε εκεί με την ορθογραφία γιατί έτσι σου βολεύει. Αν όμως μπεις σε κείμενα με νόηση και αρχίσεις και γράψεις και κατεβάσεις, αν το θέλεις, έννοια, κατεβάσεις γνώση, θα πρέπει να σέβεσαι τη γράφεις. Οπότε δεν μπορείς να χρησιμοποιείς όπου γουστάρουν αυτοί τον απαρέμφατο, τον παρατατικό ή τον παθητικό. Τι έπαθε? Να θυμίσω ότι στις άλλες γλώσσες, εάν δεν βάλεις μπροστά, όπως τα αγγλικά για παράδειγμα, το έρχομαι είναι καν. Το έρχεσαι δεν υπάρχει καν. Αλλά λοιπόν έχει το καν μπροστά, το καν βάζει. I can. Άμα δεν βάλει εγώ έρχομαι, δεν υπάρχει έρχομαι. Ενώ στα ελληνικά δεν υπάρχει λόγος να βάλουμε μπροστά τα αντωνυμία. Με το έρχομαι, ναι, εγώ έρχομαι. Αλλιώς θα σου πω έρχεσαι ή έρχεται. Βλέπετε τεράστιες διαφορές. Τώρα όταν στα ελληνικά βάζεις εγώ έρχομαι, βράει να χαθεί ζώο. Τόσο ζώο είσαι, ρε. Βάζεις και το εγώ μπροστά. Γιατί άλλος έρχεται, όχι εσύ. Είναι τεράστιες διαφορές που έχουμε με τις άλλες γλώσσες που είναι φτιαγμένες, χωρίς νόηση. Πήραν σύμβολα απλά, τα μετονομάσαν αλλιώς και βάλαν τον κόσμο. Όχι μόνο για να υπάρχει μια εντελώς αντίθετη επικοινωνία και να μην υπάρχει μια κοινή γραμμή για ανέλυξη, αλλά μπήκαν και σε μια διαδικασία όπως αναλύωσης γλώσσας, ώστε να εμφανίσουν τα δικά τους σημάδια. Να ξεφτυλίσουν, άμα το θέλετε, τα σύμβολά μας. Και ποτέ δεν το είπανε με το όνομά τους. Θα κάνω ανάλυση γι' αυτό. Αυτό που έχω να πω τώρα όμως είναι, μπείτε στη διαδικασία της εθερικής, να γράφετε τα δικά σας σύμβολα και μπείτε στη διαδικασία να κατανοήσετε τη μέθοδος. Σε μια προχωρημένη κατάσταση της πολιτείας, που πραγματικά τα παιδιά θα μαθαίνουν να γράφουν και με τα δύο τους χέρια. Και φυσικά, μέθοδος εθερική γραφή, δεν θα γράψεις, ποτέ δεν θα κουμπήσεις εθερική μέθοδο, να γράψεις ένα κείμενο, μια βλακεία. Δεν θα βρίσεις ποτέ, δεν μπορείς να γράψεις μια γελιότητα. Θα πρέπει να είναι κάτι σοβαρό αυτό που γράφεις, το οποίο θα μείνει. Είτε σκέψη σου, είτε έργο σου, είτε οτιδήποτε. Θα είναι κάτι σταθερό, κάτι το οποίο το εννοείς. Όχι κάτι που δεν εννοείς και αύριο θα αλλάξει. Γι' αυτό θα δείτε ότι θα σοβαρευτούν πάρα πολύ τα πράγματα και με τους ανθρώπους. Δεν θα λέει και θα ξελέει. Δεν ξέρει τι εννοεί, δεν ξέρει τι θέλει. Γι' αυτό όποιος ακουμπήσει στη μέδρο και συντονιστεί, θα γράψει οτιδήποτε είναι σταθερό, σίγουρο, αδιαφυσβήτητο και θα το αναπτύξει μέσα από τη μέδρο. Γιατί πρέπει να μείνει. Γιατί είναι η ιδέα του η οποία ενσαρκώθηκε σε χαρτί και έμεινε. Οπότε δεν μπορεί να προφέρει ή να γράφει γελιότητες ή να κάνει πλάκα με τη μέδρο σε θερική. Είναι το ανώτερο σκαλοπάτι, θα έλεγα, της εθερική γραφή, η μέαδρος εθερική γραφή, γι' αυτό και τα κείμενά μας τα ιερά,
Γι' αυτό και όλα πρέπει να γράφονται με μέαδρο σε εθνική γραφή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η καθημερινή σου γραφή δεν μπορεί να γράψει και με τα δύο χέρια για να λειτουργούν και τα δύο μέρη του εγκεφάλου σου. Σε μια αναπτυγμένη πολιτεία τα παιδιά θα γράφουν και με το δύο. Δηλαδή τη μέαδρο μπορεί να γράφει με δύο στυλού. Δεξιά και αριστερά. Φαντάζεσαι να. Είναι σαν να δουλέψει 100% το μηχάνημα, το λογισμικό σου. Ή φαντάζεσαι να δουλέψει 100% το λογισμικό σου άνθρωπε. Θα είχες ανάγκη από όλες αυτές τις μυγελιότητες, τις μικρές παραξηγήσεις, τις αντινοήσεις. Θα υπήρχαν αυτά τα ζώα έξω να σου λένε τις γελίες διδαχές τους και τις ανακρίβειές τους και την τεράστια ηλίθια θεοκρατική πλάκα που κάνουν με σένα. Θα τα έχεις βάλει όλα στο ίδρυμα. Και δεν θα υπήρχε κανένας να τρέχει μαζί τους. Είναι μια τεράστια αρχή, θα πω ότι είναι δύσκολα εν ώψη του πολέμου, όμως μην με ρωτάτε γιατί τώρα, γιατί πάντα πρέπει να μπαίνουν, γιατί αυτά πρέπει να μπουν, γιατί αυτά πρέπει να στερεωθούν, όπως και το αξιακό, όπως και τώρα μπαίνει και το αξιακό και αναλύεται ακόμα μεγαλύτερα, ακόμα περισσότερο και πιο βαθιά, μπαίνει στο Σύριο, μπαίνει στη δημιουργία, μπαίνουμε σε μια δημοκρατία και θα πρέπει να καταλάβετε τι είναι η δημοκρατία. Ήρθε η ώρα που σε άλλο ηχητικό θα εξηγήσω τι είναι η δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν τη γεννήσαμε εμείς. Οι Έλληνες με την έννοια στη γη είναι η ίδια η δημιουργία η δημοκρατία. Είμαστε το αιτιέτο της δημοκρατίας, της δημοκρατίας των δυνάμεων που ενώθηκαν και που κανένας δεν είναι δυνατότερος από τη δύναμη αυτή. Ούτε αυτοί που είναι μέσα, ούτε αυτοί που θα δημιουργηθούν. Που σημαίνει αυτή κάνει κουμάντο. Που σημαίνει είναι ως οντότητα που τη φτιάξαν τα δημιουργήματα. Αυτό θα είναι σε μια άλλη ανάλυση. Ωστόσο λοιπόν, να γίνουν όσο μπορείτε μέσα από τα γραπτά ανάλυση της γραφής και ειδικά και στη μέαδρος, να προσπαθήσετε να γράψετε μέαδρο, όχι, μικρά κείμενα, με σημασία, από εκεί ξεκινάτε, μικρά απαγορεύονται για μένα, όποιος θέλει γράφει όμως. Γι' αυτό και είδαμε και μερικοί προδότες μόλις φύγανε από εμάς, κατευθείαν από τα κεφαλαία πήγανε στα μικρά, είδες πως συντονίστηκε μόνο του. Δεν σας κάνει εντύπωση που μερικοί προδότες ενώ γράφανε κεφαλαία μαζί μας, μόλις φύγανε, γράψανε με μικρά. Παπ, κατευθείαν. Να συντονιστούν, να εξηγήσετε τα γράμματα όλα αυτά, να εξηγήσετε τη σειρά τους έτσι όπως είναι, να εγκαθιδρύεται σιγά σιγά η εθερική γραφή μας και η μέαδρος, απλόχερα, μερικοί όσοι μπορείτε, να αρχίσετε, να μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Θα δείτε, είναι δύσκολο στην αρχή, αλλά μετά. Ο εγκέφαλος παίρνει άλλες τροφές. Αρχίζουν και ξυπνάνε τα κλειδιά. Αυτά τα πραγματικά κλειδιά δεν κάνει να χάσουμε τους κωδικούς μας. Γι' αυτό πρέπει να προστατεύσουμε όλες αυτές τις τεράστιες αλήθειες, τους ελάνιους κωδικούς και τις ίδιες τις δημιουργίες μας, τα οποία σιγά σιγά αποδεικνύονται. Ναι, θέλει μελέτη και πολλοί άνθρωποι θα πρέπει να τα εξηγήσετε και να τα μεταλαμπαδεύσετε σε όλο τον κόσμο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, δώρα έρχονται πολλά μέχρι το τέλος. Το δίκαιο, η αλήθεια, αυτή τη φορά θα είναι στον αέρα στο φως. Και μη φοβάστε να την πείτε. Πείτε ότι αυτή είναι. Μη σε κοντράρει κάποιος με το ψέμα του. Ας έρθει. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.